Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Γιάννης Ρασούλης. Καλησπέρα σας, κύριε Ρασούλη. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είδατε και το βίντεο που προηγήθηκε. Νομίζω ότι θα ήθελα έτσι για αρχή ένα πρώτο σχόλιο για μια κατάσταση η οποία επιδεινώνεται, για να μην πούμε ότι έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Είναι πολύ βασικό να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και να εξηγούμε στους δημότες τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Αυτό που συζητάμε σήμερα, συζητάμε μια εβδομάδα μετά από την προηγούμενη Πέμπτη και που είχαμε το φαινόμενο αυτό, το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο της αφρικάνικης σκόνης. Είμαστε δηλαδή μια εβδομάδα μετά από ένα ουσιαστικά σχεδόν blackout που αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά ήταν πρώτο πυλόν ένα blackout γενικευμένο στο δίκτυο ίδρυυσης του Ηρακλείου. Άρα, ό,τι από αυτά που θα πούμε δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη αυτή εβδομάδα. Το blackout αυτό το καταφέραμε με μεγάλες απώλειες βέβαια και με πολύ κόσμο να μείνει χωρίς νερό για πολλές μέρες και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα περισσότερο από αυτούς που δεν βγήκαν έξω να κάνουν αυτή την αλόγιστη κατανάλωση του νερού. Όμως το φαινόμενο αυτό ήταν και η κατανάλωση που υπήρξε αυτές τις μέρες ήταν τέτοια που ήταν μη ελεγχόμενη από οποιοδήποτε. Και γι' αυτό είδαμε και σε άλλους δήμους και σε άλλες περιοχές να έχουν ανάλογα προβλήματα. Η κατάσταση βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και εκτιμάμε ότι τις επόμενες τρεις μέρες θα έχουμε έρθει, τρεις-τέσσερις μέρες θα έχουμε έρθει σε μια κανονικότητα όσον αφορά το σύνολο του δικτύου. Ωραία, κρατώ αυτό που μου λέτε. Επιτρέψτε μου να βάλουμε μία άνω τελεία, διότι αργά σήμερα το απόγευμα είχαμε τοποθέτηση που αφορά τις εξελίξεις από τον κύριο Γιάννη Κουράκη, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες. Οπότε θα παρακαλούσα να πάμε να παρακολουθήσουμε το τι δήλωσε και να επιστρέψουμε στη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά διαχρονικά όπου το Ηράκλειο Μάρτιο μήνα, γιατί είχε παλαιότερα υπήρξαν ανομβρίες, αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Αυτό οφείλεται στην πολιτική ανικανότητα και στην κακή διαχείριση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορείς μετά από 4 χρόνια να επικαλείσαι διάφορες αιτιολογίες γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα και να το χειροτερεύσεις μάλιστα. Ενώ είναι γνωστό ότι μπήκα ποσότητες νερού στο Ηράκλειο από το φράγμα του Αποσελέμη, επιπλέον σε σχέση με αυτές που υπήρχαν παλαιότερα. Καλό θα είναι λοιπόν μετά από 4 χρόνια. Και επειδή νομίζω κοροϊδέψε τον λαό, κοροϊδέψανε με όλα αυτά που του έλεγαν προεκλογικά, 24 ώρες 24 ώρες νερό και ενώ βλέπουμε συνεχείς 24 ώρες τις βρύσες κλειστές, νομίζω πρέπει να ζητήσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγγνώμη και φαίνεται μάλιστα και η προχειρότητα με την οποία λειτουργούν. Είναι τώρα, από ό,τι πληροφορήθηκα, ανακοίνωσαν 8 νέες διαρρήσεις τώρα πάει το καλοκαίρι. Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα τι έκαναν και μάλιστα με διαδικασία του επίγοντος. Γιατί η διαδικασία του επίγοντος? Δεν μπορούσε να υπάρξει ένας προγραμματισμός και να υπάρξει αυτή η επίλυση. Θεωρώ ότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, υπάρχει πολιτική αδυναμία, δεν υπάρχει στόχευση, δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός. Τώρα για τα οικονομικά της ΔΕΗ, νομίζω δεν τα ήξερε καλά όπως ήταν παλαιότερα, με τα υψηλά δάνεια και με τον αγώνα που κάναμε να μειώσουμε τα επιτόκια και να εξορθολογήσουμε το σύστημα. Άρα, αδικεί και όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει και πάνω απ' όλα αδικούν και τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί δεν μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα και προσπαθούν να αντρέχουν στο παρελθόν. Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτηση και τον συνάδελφο, τον Λευτέρη Συμβουλάκη, δημοσιογράφος της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Λοιπόν, κύριε Ρασούλη, ακούσατε τον κύριο Κουράκη, μίλησε για πολιτική αδυναμία, πολιτική ανικανότητα και κακή διαχείριση. Ναι, η δουλειά του κύριου Κουράκη όλων των αρχηγών είναι να σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή, δεν το περίμενα από τον κύριο Κουράκη αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει δείξει πολύ καλύτερα καλύτερη συμπεριφορά σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή που είναι συγκυριακή και είναι για μια εβδομάδα,
Μα επιτρέψτε μου τώρα, βρεθεί αυτή η ευκαιρία. Θα σας πω το εξής. Εσείς μιλάτε για την προηγούμενη δημοτική αρχή. Θα σας πω το εξής. Εγώ δεν μίλησα για την προηγούμενη δημοτική αρχή. Θα σας πω το εξής. Ακούστηκε όμως, το είπε ο Δήμαρχος. Το νερό που μπαίνει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν ανέκαθεν στο Ηράκλειο. Άρα, η διαχείριση, το νερό που μπαίνει τώρα και μάλιστα είναι, έχουμε βάλει και κάποιες γεωτρήσεις που τα τελευταία δύο χρόνια τις είχαμε αφήσει για να ηρεμήσουν και για να επανέλθουν σε μια καλή κατάσταση, τις έχουμε βάλει και αυτές, γιατί το ξέραμε από τα Χριστούγεννα ότι θα έχουμε πρόβλημα. Είχαμε μεριμνήσει λοιπόν από τα Χριστούγεννα να ανεβάσουμε τα αντλητικά, να τα επισκευάσουμε, να τα ξανακατεβάσουμε και αυτή τη στιγμή, όχι σήμερα, τώρα και περίπου ένα μήνα, αυτές οι γεωτρήσεις ήδη λειτουργούν. Άρα το νερό που μπαίνει τώρα είναι το ίδιο νερό που έμπαινε και επί δημαρχίας του κυρίου Κουράκη. Το προσωπικό που διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή είναι ακριβώς το ίδιο προσωπικό, λιγότερο βέβαια, αλλά ακριβώς το ίδιο προσωπικό. Η διανομή που γίνεται ακριβώς η διανομή που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά αυτό που είπε για τις γεωτρήσεις, οι γεωτρήσεις αυτές είναι μια εργολαβία των 500.000 ευρώ. Φτιάχνεται ένα χρόνο τώρα, πέρασε από τη διαδικασία του διαγωνισμού, των ενστάσεων, του προσυμβατικού ελέγχου, του ελεκτικού συνεδρίου στην Αθήνα και είναι ένα χρόνο τώρα που έχουμε δημοπρατήσει αυτές τις γεωτρήσεις. Δεν είναι οι γεωτρήσεις ότι σήμερα το σκεφτήκαμε και βρήκαμε 500.000 και κάναμε τις γεωτρήσεις. Αυτό που συνέβη λοιπόν είναι ότι έχουμε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ εύκολο το να κάνουμε κριτική. Θα έρθετε λοιπόν και θα κάνουμε κριτική μετά από μια εβδομάδα που θα έχει το σύστημα θα έχει ισορροπήσει. Είναι, για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι σαν να λέμε ότι αδειάζει το Παγκρίτιο στάδιο από 50.000 κόσμο και η παραλιακή λεωφόρος δεν μπορεί να έχει συνεχόμενη να ροή. Να με επιτρέψετε λίγο. Εκείνη θα την ώρα που θα αδειάσει το Παγκρίτιο στάδιο, να διάλογο. Δεν μπορείς να έχει σχεδιάσει ένα δρόμο για να πάρει σε μισή ώρα 50.000 αυτοκίνητα. Σχεδιάζεις στη μέση, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει εμείς στο Πολυτεχνείο. Το πρόβλημα βέβαια, κύριε Ρασούλη, σύμφωνα με τη μέση κατανάλωση. Παρακαλώ. Το πρόβλημα δεν επικεντρώνεται μόνο στην τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει. Είναι ένα πρόβλημα που το βρήκαμε τώρα μπροστά μας εξαιρετικά διογκωμένο και θέλω να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο σχεδιασμός σας από πριν. Όχι το πώς αντιμετωπίζουμε τώρα μια έκτακτη κατάσταση. Ο σχεδιασμός μας λοιπόν. Τι σχεδιασμό έχουμε κάνει. Αυτή τη στιγμή είναι άδικο για την υπηρεσία περισσότερο, όχι για μένα προσωπικά, να βιώνει αυτή την κατάσταση, ενώ αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΗ βρίσκεται σε μια εξαιρετικά καλή περίοδο και σε μια εξαιρετικά καλή συγκυρία. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα οικονομικά έχουν εξορθολογιστεί. Τα μεγάλα δάνεια έχουν μειωθεί κατά το ίμιση και με τη βοήθεια και των βουλευτών του νομού Ηρακλείου έχουν μειωθεί. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις 8 αυτές νέες γεωτρήσεις. Ο Αποσελέμης είναι φέτος, δεν έδωσε νερό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται, είναι ένα ημιτελές έργο, δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχουν μπει ακόμα οι σωλήνες που θα έπρεπε να μπουν, του χρόνου θα έχουν μπει, ολοκληρώνεται. Έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή έργα που είναι 65 χιλιόμετρων αλλαγής δικτύου. Τώρα 65 χιλιόμετρα, έχουμε άλλα 40 χιλιόμετρα τα οποία είναι στο ημεπερά και περιμένουν χρηματοδότηση και έχουμε ακόμα άλλα 153 χιλιόμετρα που είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν μόλις βρούμε τη χρηματοδότηση με διαφορά ενός μήνα το ένα από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Θα μου επιτρέψετε, όλα αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ καλά και πολύ σωστά τα σχεδιάζετε, τα οραματίζεστε και τα προχωράτε. Εξάλλου αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνετε ως υπηρεσία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με κάτι κρίσιμο που είπατε εσείς ο ίδιος. Ότι οι ποσότητες νερού που έμπαιναν επί Δημαρχίας Κουράκη στο Ηράκλειο, στην πόλη μέσα, είναι ίδιες με αυτές που μπαίνουν και σήμερα. Είναι το ίδιο προσωπικό και η ίδια διανομή. Νομίζω ότι χρησιμοποιώ ακριβώς τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε. Το ερώτημα όμως είναι καθοριστικό. Γιατί τότε υπήρχε νερό στις βρύσες των Ηρακλειωτών και σήμερα δεν υπάρχει?
Πρώτη φορά επίσης Μάρτιο μήνα το Ηράκλειο ξεμένει από νερό. Λοιπόν, καταρχήν δεν νομίζω να μένουμε σε άλλο πλανήτη. Όλοι ξέρουμε ότι περνάμε μία περίοδο μεγάλης λειψιδρίας. Και μάλιστα με τρομερούς νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες. Το τι συνέβη το Μάρτιο μήνα έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το συγκεκριμένη ημέρα και το συγκεκριμένο φαινόμενο. Η διαδικασία πριν λοιπόν την αφρικάνικη σκόνη δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ο πρώτος ψηφιακός χειμώνας. Θα σας πω το εξής, ότι ποτέ το Ηράκλειο, εγώ είμαι γέννημα θρέμα Ηρακλειώτης, ποτέ το Ηράκλειο δεν περνάει το καλοκαίρι συζητάμε, που να μην έχει προβλήματα. Άλλοτε μεγάλα, άλλοτε μικρά. Γιατί αν δεν είχε προβλήματα, δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά που συζητάμε. Και το χειμώνα το κέντρο του Ηρακλείου δεν είχε νερό. Πάντα λοιπόν το Ηράκλειο το καλοκαίρι υπάρχουν, μπορώ να σας φέρω. Σύμφωνοι. Κάθε αλλά και χρόνο, το χειμώνα. Το ξέρετε όμως, όλοι ότι έχουμε προβλήματα. Το χειμώνα σήμερα όμως, λοιπόν το κέντρο συζητάμε. Του δεν, είχε νερό. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε μια κατάσταση παίρνοντας μόνο τη στιγμή που, και την περίοδο στην οποία περνάμε μια κρίση. Σύμφωνοι, δηλαδή, αλλά κοιτάξτε τώρα, η Αφρικανική σκόνη είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται, διότι είναι η θέση τέτοια της Κρήτης που θα πάρει και την άμμο και από Λευτέρη, επίσης, την Αφρική. Ήταν προτεραιότητα είναι και της ΔΕΙΑ και της Δημοτικής Αρχής επί 24ωρου βάσεως νερό χωρίς προβλήματα. Φυσικά και με αυτό ως γνώμονα προχωράμε και αυτά τα έργα που σας λέμε είναι τα βασικά έργα που θα πρέπει να γίνουν για να έχουμε νερό σε 24ωρη βάση. Μήπως αργήσατε όμως 4 χρόνια για να θέσετε τις βάσεις για 24ωρη ροή. Επειδή δεν σας κρίνουμε ούτε για τον πρώτο μήνα ούτε για τον πρώτο χρόνο. Πολύ ωραία. Οι βάσεις έχουν τεθεί και αυτή τη στιγμή το λειτουργούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα τα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή τα κάνουμε. Αύριο το πρωί ξεκινάει η πρώτη γεώτρηση στις Δαφνές. Σε κάθε ένα μήνα θα έχουμε 1 με 2 γεωτρήσεις. Οι μελέτες που γίνονται για τον Αλμυρό είναι και αυτές σε στάδιο που προχωράνε. Η αλλαγή του δικτύου και η αλλαγή των υδρομέτρων, έχουμε αυτή τη στιγμή 7.000 υδρόμετρα στον αέρα, στο διαγωνισμό που ελπίζουμε μέσα στον επόμενο μήνα να έχει τελειώσει και άλλα 7.000 που θα γίνουν μέσα στο 18. Όλα αυτά που σας λέω κάνουν ένα παζλ στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε, αν όχι όλη την πόλη του Ηρακλείου, γιατί αυτό δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, να έχουμε περιοχές στις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι ναι, μπορείτε σιγά σιγά να βγάζετε τα ντεπόζιτά σας. Και γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο απέναντι περισσότερο στην υπηρεσία, γιατί αυτές οι μελέτες που σας λέω δεν είναι οι μελέτες οι οποίες τις κάναμε εμείς, ξεκινήσαμε τις κάναμε, είναι μελέτες οι οποίες γίνονται αρκετό χρόνο, οριμάζουν, έρχονται, υπάρχει μια διαδοχή και στις δημοτικές αρχές και στις αρχές της ΔΕΙΑΗ. Κύριε Ρασούλη, επειδή σήμερα ο Δήμαρχος αναζήτησε ευθύνες και στα δίκτυα και στους πρώην προέδρους, να το θέσω έτσι, ωστόσο, την τελευταία φορά που έγινε ανασχηματισμός, η μοναδική θέση που άλλαξε ήταν αυτή του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ. Μήπως αυτό από μόνο του είναι μία παραδοχή ότι εδώ έχει γίνει λάθος και μήπως επίσης είναι μία παραδοχή ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ενδεχομένως με λανθασμένες τακτικές. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όταν ανέλαβα τη ΔΕΙΑΗ είχαν ήδη αρχίσει τα οικονομικά όσον αφορά τις δανειοδοτήσεις να έχουν μπει σε μια πάρα πολύ καλή τροχιά. Τα έργα είχαν ξεκινήσει και οι μελέτες είχαν ολοκληρωθεί. Τα έργα είχαν κατατεθεί στο ΗΜΕΠΕΡΑ. Άρα είχε γίνει αρκετή προεργασία από τον προηγούμενο τον κύριο Φακουρέλη. Αλλά άλλαξε όμως. Και, ναι, είχε γίνει. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία υλοποίησης έργων. Και σε αυτή τη διαδικασία ο Δήμαρχος έκρινε ότι πιθανόν να είναι καλύτερα ένας μηχανικός να αναλάβει, γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλά έργα τα οποία κατασκευάζονται και θα κατασκευάζονται. Από εκεί και πέρα αυτό εγώ που ανέλαβα ήταν μια μαζεμένη υπηρεσία, και στα οικονομικά και στα μελετητικά. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εισπραξιμότητα, γιατί ο κόσμος
Δεκτό, έχει προβλήματα οικονομικά. Είμαστε μια, επιχείρηση η οποία είμαστε μη κερδοσκοπική και είμαστε και ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να μας χρηματοδοτήσει. Είναι ό,τι έσοδα έχουμε, αυτά είναι και τα έξοδά μας. Ωραία. Κλείνοντας, σας παρακαλώ, γιατί πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να στείλετε το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και τι να περιμένουμε και το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Πολύ αυτό σύντομα. Που εγώ θέλω να πω στον κόσμο είναι το εξής. Ότι το νερό που αυτή τη στιγμή μπαίνει στο δίκτυο, χωρίς τις προσθήκες που, εκτιμούμε ότι θα έχουμε τους επόμενους μήνες, δηλαδή τα 300 κυβικά από τον Αποσελέμη τους δύο μήνες του καλοκαιριού και από γεωτρήσεις οι οποίες θα εκμεταλλευτούμε, άλλα υπολογίζουμε 150-200 κυβικά. Χωρίς αυτές λοιπόν τις προσθήκες, το νερό που μπαίνει στο Ηράκλειο, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση όλοι μας, όλος ο Δήμος Ηρακλείου, αν δεν έχουμε φαινόμενα όπως αυτά της σπατάλης, της αλόγησης σπατάλης ενός αγαθού πολύτιμου όπως είναι το νερό. Πολύτιμο μεν, το σπαταλούμε όμως χωρίς να το θεωρούμε πολύτιμο. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός από τον κόσμο ότι το καλοκαίρι δεν πρέπει να έχουμε ως γνώμονα την προηγούμενη εβδομάδα για να βγάλουμε συμπεράσματα για τις επόμενες. Καλά, μπορεί να επαναληφθεί το φαινόμενο όμως και όλο το καλοκαίρι. Αυτό τι θα κάνετε? Θα σας πω το εξής. Αυτή η εβδομάδα που πέρασε νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη για πολύ κόσμο και για εμάς τη ΔΕΙΑΗ και για τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΗ αλλά και για πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει νερό. Όμως νομίζω ότι ήταν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο διαφημιστικό, να το πω, τρόπο για να καταλάβει ο κόσμος που αυτό που άκουγε ότι υπάρχει λειψιδρία, ότι έχουμε προβλήματα, να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι το νερό. Να λέω λοιπόν το εξής, ότι σε ανάλογη περίπτωση αυτό, εκτιμώ λέτε. Ότι οι δημότες πια στο σύνολό τους, γιατί το βιώσαμε όλοι στο σύνολό μας, θα έχουν τη γνώση, θα έχουν την εμπειρία να διαχειριστούμε καλύτερα το νερό. Νερό δεν είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μην επικεντρωθούμε στο φαινόμενο της αφρικανικής κόνης, το οποίο προφανέστατα προκάλεσε προβλήματα, αλλά. Εντάξει, μην το αποδίδουμε εκεί. Αυτό όμως είναι η αιτία του μεγάλου προβλήματος. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε προβλήματα στο Ηράκλειο. Έχουμε πολλά χρόνια. Αυτό που σας λέω λοιπόν εγώ σήμερα είναι ότι αυτά τα έργα που γίνονται τώρα, σήμερα, εχθές και αύριο εξασφαλίζουν μια προοπτική για τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα χρόνια που θα είναι εξαιρετικά καλή. Θα αναζητήσετε λύσεις σε ιδιώτες? Παρακαλώ. Θα αναζητήσετε λύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, βοήθεια? Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι τον τελευταίο καιρό έχει θεσμοθετηθεί, στο οποίο δημιουργούνται κάποια θέματα με το να αγοράσει νερό από τους ιδιώτες. Παρόλα αυτά, εγώ σας λέω ότι... Δηλαδή μπορείτε ή δεν μπορείτε, θα το κάνετε ή όχι, το σκέφτεστε? Εμείς θα προσπαθούμε να πάρουμε από οπουδήποτε μπορούμε νερό για να τροφοδοτήσουμε το Ηράκλειο. Μάλιστα, είναι δυνατόν. Οι ιδιώτες πού το βρίσκουν το νερό που θα μπορούσαν να πουλήσουν σε εσάς και εσείς δεν το έχετε? Υπάρχουν ιδιωτικές γεωτρήσεις σε αποστάσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες πολύ μακρύτερα από το Δήμο Ηρακλείου. Παρακαλώ. Καλύτερες από τις ΔΕΙΑΗ? Τι εννοείται καλύτερες? Εάν μπορούν αυτοί να σας πουλήσουν το νερό που δεν έχει το Ηράκλειο, που δεν έχουν γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΗ, προφανώς θα έχουν περισσότερη ποσότητα παραγόμενη. Εμείς, κύριε Συμβουλάκη, δίνουμε στο δίκτυο από τις γεωτρήσεις μας από 1.300 έως 1.700 κυβικά νερό την ώρα. Η ενίσχυση που λέμε να πάρουμε είναι 50 έως 100 κυβικά. Για τέτοιες ενισχύσεις συζητάμε. Η ΔΕΙΑΗ έχει γεωτρήσεις που δίνουν 1.500, 1.600, 1.700 κυβικά την ώρα. Πιστεύετε, κύριε Ρασούλη, ότι έχετε κάνει και κάποιο λάθος στο σχεδιασμό ή στην τακτική ή στη διανομή του νερού? Και αυτή θα είναι και η τελευταία ερώτηση, γιατί πιέζει ο χρόνος ασφαλτικά, κύριε Ρασούλη. Η διανομή του νερού είναι μια πάρα πολύ. Το νερό και η διαχείρισή του δεν είναι μονοσήμαντη. Δεν είναι κλείνω εδώ, ανοίγω εδώ. Δεν είναι παίρνω νερό από εδώ και το πάω αλλού. Έχει 3-4 παράγοντες που είναι πάρα πολύ εύθραστοι στην ισορροπία τους. Τα έχετε κάνει σωστά όλα. Εκτιμώ ότι η διαχείριση του νερού όπως έγινε και γίνεται και έγινε αυτή τη βδομάδα,
παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ήταν η καλύτερη δυνατή και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε, όπως είπα και σήμερα στη συνέντευξη τύπου, ένα ολικό blackout. Μάλιστα. Πάντως οι προεκλογικές δεσμεύσεις, και να κλείσουμε, οι προεκλογικές δεσμεύσεις τηρούνται. Τηρούνται κατά γράμμα. Είμαστε στον δρόμο. Θα έχουμε νερό, θα φύγουν τα ντεπόζιτα. Με συγχωρείτε, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη δεν επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, πότε? Σε 3 χρόνια ως τότε? Ως τότε. Είπατε, συζητάμε, αυτά θα αποδώσουν σε 3 χρόνια. Συζητάμε για το πιο δύσκολο έργο, που δεν είναι του Δήμου Ηρακλείου, είναι όλης της λεκάνης της Μεσογείου. Μιλάμε για έργα, για προβλήματα που έχουν κράτη, ολόκληρα κράτη. Συζητάμε για προβλήματα που έχουν οι περισσότεροι δήμοι στη Νότια Μεσόγειο. Έτσι. Εμείς, λοιπόν, θα με επιτρέψετε. Το πρόγραμμα. Σας παρακαλώ, Λευτέρη, βοήθησε. Αν λοιπόν εσάς νομίζετε ότι τα 3 χρόνια είναι λίγο ή τα 4 ή και τα 5 για να έχουμε, να βγάλουμε τα ντεπόζιτα από το Ηράκλειο που τόσο ασκημένουν. Κύριε Ρασούλη, εντάξει, αλλά μην μπερδευόμαστε. Είναι λόγια δικά σας. Είναι λόγια δικά σας. Εδώ είναι τα έργα γραμμένα, να σας τα πω. Κανείς δεν σας έκρινε ούτε από τον πρώτο μήνα, ούτε από τον πρώτο χρόνο, ούτε καν από το δεύτερο. Για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, όπως να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Λευτέρη Συμβουλάκη για τη συμμετοχή στη συζήτηση.